Μια ομάδα τρελών πατρινών, γεμάτη ενέργεια και πάθος, δημιουργούν από το τίποτα έργα τέχνης. Το πλήρωμα 94 κάνει αυτό που σημαίνει πατρινό καρναβάλι. Συνεχίζουμε την παράδοση των ε, παλιών καλών ε, πληρωμάτων τη Πάτρα του Καρναβαλιού. Ε, κλείνουμε 30 χρόνια φέτο. Ε, είμαστε σε ένα στέκι όπω ήταν τότε παλιά. Γιατί τώρα τα στέκια είναι λίγο ε, μαγαζιά εμπορικά που λανσάρουν στολέ και πουλάνε στολέ. Εμεί εδώ κάνουμε τα πάντα ε, χειρονακτικά, όμορφα, με τον παραδοσιακό τρόπο. Φέτο έχουμε τη χαρά να κλείνουμε 30 χρόνια ε, και παρακαλέσαμε το φίλο μα τον, τον Τράνη, ε, τον γνωστό γελιογράφο, να φτιάξει ένα λογότυπο για τα 30 χρόνια. Αυτό είναι το λογοτυπό μα. Ε, είναι το 94 που 30 χρόνια ε, λειτουργία. Πιάνουν ένα κομμάτι χαρτόνι που σε άλλη περίπτωση θα κατέληγε στα σκουπίδια ή στην καλύτερη περίπτωση στην ανακύκλωση και το μεταμορφώνουν σε ένα καπέλο που ενδεχομένω να λάβει και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του. Ευχόμαστε όλοι να είμαστε το ίδιο νέοι και το ίδιο καναβαλικά τρελοί και να ε, αντέξουμε και για άλλα πολλά. Ε, έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, είμαστε πάνω από 30 άτομα. Ε, δουλεύουμε εδώ στο στέκι μα καθημερινά, από νωρί το απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ, ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με δημιουργία, με χαρά, με κέφι, με τραγούδια, ε, με γέλιο γιατί αυτό είναι το καρναβάλι. Έχουν μετατρέψει ένα υπόγειο στο δικό του στέκι, όχι με την έννοια του καρναβαλικού στεκιού που φωνάζει αγοράστε τη στολή, αλλά στη λογική τη εθελοντική εργασία, ώστε όλοι να παρελάσουν με μια στολή στολίδι στι παρελάσει του κρυμμένου θησαυρού. Κόβουν μικρά κομμάτια για να συνθέσουν μεγάλα, βάφουν με πινέλα λεπτομέρειες που κανείς πρέπει να κοιτάξει από πολύ κοντά για να ανακαλύψει και δεν νοιάζονται για το χρόνο που θα πάρει. Αρκεί που η κάθε στολή θα είναι συμμετρική, ίδια αλλά και ταυτόχρονα μοναδική. Θα έλεγε κανείς πως αυτό είναι που λείπει από το πατρινό καρναβάλι. Σήμερα λίγα πληρώματα ακολουθούν αυτή τη λογική της ομαδικής εργασίας και της παραγωγής μοναδικών στολών, καπέλων, αξεσουάρ όλων εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον απλό θεατή της παρέλασης να χειροκροτήσει, να φωτογραφίσει και επίσης να πει «Θέλω να ξανάρθω, θέλω να ξαναδώ και ακόμη να συμμετέχω στο πατρινό καρναβάλι».